Νέο βίντεο ήρθε στην επιφάνεια από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού πάνω στις πλημμύρες. Ευδιάθετος εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός. Πάμε να τον δούμε στο Βόλο. Έχουν την πιο ωραία θέα. Ξέρεις τι γίνεται? Δεν ξέρω τι κοκτέιλ του δίνουνε. Θέλω να το πάρω κι εγώ, ειλικρινά. Να έχω έτσι καλή διάθεση, να είμαι χαμογελαστός. Μιας και μίλησε για ωραία θέα ο Μαρέβας, πάμε να σας δείξω ωραία θέα απ' τη Λάρισα. Τώρα, αν είχα πάρει ό,τι του δίνουνε, θα μπορούσα να κάνω πολλά αστεία. Βλέποντας τις εγκαταστάσεις του Σκλαβενίτη μέσα στο νερό, θα χρειαστεί βάρκα να πας να πάρεις τυρί, αυγά και γάλα, έτσι, όλα πλημμυρισμένα. Δεν υπάρχουν οι εικόνες. Ωραία θέα πάντως, δεν μπορείς να πεις. Αλλά σε αυτή τη χώρα ζούμε. Ζούμε στη χώρα που κοιμόμαστε με πυροσβεστήρα και το πρωί ξυπνάμε με βατραγοπέδιλα. Αυτό είναι. Αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε. Ζούμε στη χώρα που κοιμόμαστε με πυροσβεστήρα και το πρωί ξυπνάμε με βατραγοπέδιλα. Αυτό είναι. Αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε. Σε αυτή τη χώρα ζούμε. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας βγήκε να δώσει συμβουλές για το νερό. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Χρησιμοποιούμε εμφιαλωμένο νερό για κάθε είδους εργασία. Για την προσωπική μας υγιεινή, για να πιούμε νερό, για να μαγειρέψουμε ενδεχομένως, ακόμα και για εργασίες που πρέπει να κάνουμε μέσα στο σπίτι. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι πολίτες ότι σε όλες τις πληγήσεις περιοχές διενεργούνται έλεγχοι. Καλά είναι όλα αυτά που λέει. Καλή μου όμως, εδώ δεν έχουν να πιούνε νερό. Θα βρούνε νερό να κάνουν και μπάνιο, να μαγειρεύουν και για ό,τι άλλο χρειαστούν. Εδώ κάνουν ουρές και δεν βρίσκουν πλέον νερό. Κλείνοντας, θα πάμε καρδίτσα μεριά να δούμε τι καταγγελία κάνει κάτοικος στις περιοχές. Έχουν 7 αντλίες που ζυγίζει κάθε μία 14 τόνοι. Δούλευα σε αυτό το έργο. Το θέμα ποιο είναι? Ότι μέχρι χτες δούλευε το ρεύμα. Από εκεί πέρα σταμάτησε. Και δούλευε μόνο μία αντλία. Έχουν μέσα 7. 7 αντλίες και σημαίνει 140.000 κυβικά μέτρα νερό σε μία ώρα. Η μία αντλία. Οι άλλες 6, εάν δουλέψανε, δεν θα είχαμε νερό εδώ πέρα. Άρα λέτε δεν θα έπρεπε να έχει γίνει. Στον αγοραστό που επιτέχανε τα εγγένεια εδώ και στον κύριο Τσάκο. Που ήταν νομάρχης εδώ. Λέτε δεν θα έπρεπε να έχει γίνει όλο αυτό. Το έργο καλώς έγινε. Αλλά δεν δουλεύει το έργο. Δεν δουλεύει. Έπρεπε να έχουν τώρα αυτή τη στιγμή μια γεννήτρια. Εσείς πόσες ώρες είσαστε? Κανένας εισαγγελέας ακούει? Κανένας εισαγγελέας θα ανταλλάξει όλα αυτά?